Κατά τη γνώμη μας, αυτού του τύπου η αντιπαράθεση που παρακολουθήσαμε και σήμερα και παρακολουθούμε αυτές τις μέρες προσθέτει ακόμη μεγαλύτερη οργή σε αυτή που ήδη υπάρχει. Απ' τη μια μεριά η Νέα Δημοκρατία που κάθε μέρα εφευρίσκει και επινοεί κάτι καινούριο, μια καινούργια δικαιολογία για να κρύψει τις τεράστιες ευθύνες της για αυτό το έγκλημα και για το μόνο που δεν έχει βρει απάντηση ακόμη να δώσει είναι για τις πολύ συγκεκριμένες καταγγελίες που κάνανε όλο το προηγούμενο διάστημα και μέχρι πρόσφατα, μέχρι πριν 20 μέρες, τα σωματεία και οι εργαζόμενοι προβλέποντας ότι έρχεται δυστύχημα. Αυτό λέγανε οι ανακοινώσεις του. Λοιπόν, και από την άλλη μεριά ο ΣΥΡΙΖΑ με μια πολύ βολική κριτική, πάρα πολύ βολική κριτική και πολύ βολικά ερωτήματα για να κρύψει τις δικές του ευθύνες. Τι ακούμε αυτές τις μέρες και σήμερα? Ο Σταθμάρχης, τα ανθρώπινα λάθη, πότε μπήκε, πότε βγήκε, ποιος τον έβαλε, ποιος τον έβγαλε, μια σύμβαση που πηγαίνει έρχεται εδώ και 15 χρόνια, ποιος την εφάρμοσε, ποιος δεν την εφάρμοσε, και η συζήτηση περιορίζεται εδώ. Και κατά τη γνώμη μας είναι συνειδητή επιλογή των άλλων κομμάτων να μείνει εδώ η συζήτηση. Να μείνει στην κορυφή του παγόβουνου για να μείνει στην εκτός κάδρο το ίδιο το παγόβουνο. Που είναι, κύριε Παπαχλημίτσο και κυρία Βίδου, μια εγκληματική πολιτική που εφαρμόζεται εδώ και 15 χρόνια τουλάχιστον διαδοχικά η μία κυβέρνηση μετά την άλλη, σαν σταθμάρχες κυβερνητικοί, την παρέδιδε, τη σκυτάλη ο ένας τον άλλον. Και αυτή η πολιτική έχει ονοματεπώνυμο. Είναι η πολιτική απελευθέρωσης των σιδηροδρόμων. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση των σιδηροδρόμων. Στη βάση αυτής της πολιτικής τεμαχίστηκε ο σιδηρόδρομος. Διαχωρίστηκε το μεταφορικό κομμάτι, ναι, από τα δίκτυα. Τι σημαίνει αυτό για να το καταλάβει κανένας κόσμος? Όπως έγινε στο μετρό, στη ΔΕΗ, αυτό το μοντέλο. Ναι, βεβαίως. Ναι, ναι. Μόνο που εδώ το πληρώσαμε με ανθρώπινες ζωές. Ναι. Τι σημαίνει δηλαδή, αυτό? Αν ήταν ενιαίος ο ΟΣΕ όλο μαζί, θα είχε γίνει τηλεσήμανση και τηλεδιοίκηση? Αν ήταν διαφορετικές οι προτεραιότητες του κράτους στο πλαίσιο ενός ενιαίου φορέα, ναι, κύριε Παπαχλημίτσο. Εδώ ξέρετε τι έγινε, για να το καταλαβαίνει ένας κόσμος. Πριν που ήταν ενιαίος, κύριε Γιώκα, δεν κυβερνούσε εσείς βέβαια. Χωρίστηκε. 10 δις χρέη είχε. Χωρίστηκε. 15. Κύριε Παπαχλημίτσο, επιτρέψτε μου, ναι, εν έτη 2023 το δίλημα και ο πύχης δεν είναι ανάμεσα σε έναν ιδιωτικοποιημένο κερδοφόρο σιδηρόδρομο που σκοτώνει και ενάντια σε έναν προβληματικό σιδηρόδρομο που λειτουργούσε έτσι όπως λειτουργούσε. Δεν είναι αυτό το δίλημα και ο πύχης εν έτη 2023. Εν έτη 2023 ο πύχης και ο στόχος και η ανάγκη είναι να έχουμε σύγχρονες, ασφαλείς, φτηνές σιδηροδρομικές μεταφορές για το λαό. Αυτός είναι ο στόχος. Όμως προσέξτε, ο τεμαχισμός αυτός που ήταν ο πρόλογος της ιδιωτικοποίησης, τι έκανε για να το καταλαβαίνει και ένας κόσμος? Χώρισε τις ράγες από το τρένο. Από εδώ οι ράγες, από εκεί το τρένο. Γιατί? Για να προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση του κερδοφόρου κομματιού, των τρένων δηλαδή, που το ολοκλήρωσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με την ιδιωτικοποίηση στην Ιταλική εταιρεία και φυσικά το συνέχισε ακόμη περισσότερο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής δόθηκαν προνόμια στον επενδυτή, χαρίστηκαν χρέη, ελαστικοποιήθηκε η εργασία των σιδηροδρομικών που όποτε αγωνίζονταν για αυτά τα ζητήματα και για τις συνθήκες ασφάλειας εισέπραξαν την κατηγορία ότι είναι συντεχνίες και βολεμένοι. Λοιπόν, και μειώθηκαν οι θέσεις εργασίας. Αυτή λοιπόν την πολιτική πληρώνουμε. Αυτή την πολιτική πληρώνουμε και πληρώνουμε και ένα κράτος το οποίο, γιατί ακούστηκε για τον ΟΣΕ και για το αν είναι ικανό ή μη ικανό. Προσέξτε, ένα κράτος το οποίο είχε ως προτεραιότητα να συνδεθεί ο σιδηρόδρομος με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, γιατί έπρεπε να φεύγουν και ναταϊκά όπλα από την Αλεξανδρούπολη κτλ. Αλλά δεν είχε ως προτεραιότητα να φτιάξει σήμανση και σηματοδότηση. Ένα κράτος το οποίο δεν επιτηρούσε ηλεκτρονικά τα τρένα, αλλά έκανε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Να λοιπόν οι προτεραιότητες. Να λοιπόν πώς αξιοποιείται η τεχνολογία. Μέχρι την Πάτρα. Έχουμε δρόμο μέχρι να φτάσουμε στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία, κύριε Γιώκα. Ναι, απλά για αυτά, κύριε Παπαχλημίτζο, ναι, για αυτά κινητοποιείται ο κόσμος σήμερα. Ναι. Για αυτά διαδηλώνει τα μηνύματα που έχουμε και από την Αθήνα και από όλη τη χώρα είναι ότι πρόκειται θα είναι για πολύ μεγάλες διαδηλώσεις και τα συνθήματα και τα αιτήματα αυτών των διαδηλώσεων που αν θέλετε είναι και το πιο ελπιδοφόρο κομμάτι μέσα σε αυτή τη θλίψη και αυτή τη σκοτεινιά. Λοιπόν,
ακουμπούνε την ουσία αυτού του προβλήματος. Το θέμα, κύριε Παπαχλημίτζο, είναι ότι είναι απαράδεκτο η αστυνομία να κλείνει 5 σταθμούς στο κέντρο της Αθήνας που εξυπηρετούν τον κόσμο, τον οποίον θέλει και έχει επιθυμία να κατέβει στις διαδηλώσεις, δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα. Ωραία. Δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα. Και αυτό είναι που εισπράττουμε και από το πρωί. Υπάρχει κόσμος που θέλει να κατέβει, νέοι άνθρωποι, εργαζόμενοι που θέλουν να κατέβουν και δεν μπορούν να φτάσουν στο σημείο σε αυτό το χώρο.